κύριος Τζιτζικώστας αρνείται το διάλογο και αυτό δείχνει την οτροπία του. Αλλά θα έλεγα από την πλευρά του ότι ίσως κάνει καλά, διότι για να έρθει σε ένα διάλογο θα πρέπει να παρουσιάσει τα πεπραγμένα του και πεπραγμένα δεν έχει. Και αυτό που θέλω να ρωτήσω μέσω ημών όλους τους δημότες και τους πολίτες και του νομού Κυρκής που θα παρακολουθήσουν τη σημερινή μας συνέντευξη είναι τα εξής ερωτήματα που νομίζω δεν έχουν απάντηση. Μπορεί να μας πει ο κύριος Τζιτζικώστας αν υπάρχει έστω και ένα έργο σε οποιονδήποτε από τους 7 νομούς της Κεντρικής Μακεδονίας που να σχεδιάστηκε, να χρηματοδοτήθηκε και να ολοκληρώθηκε στα 9 χρόνια που η παράταξη του έχει την ευθύνη της διοίκησης, είτε με τον κύριο Ψωμιάδη είτε με τον ίδιο στη συνέχεια. Αν υπάρχει έστω ένα έργο που να το ξεκίνησαν και να το ολοκλήρωσαν. Το δεύτερο που θέλω να ρωτήσω είναι αν μπορεί να μας πει ο κύριος Τζιτζικώστας αν είναι σε θέση, εφόσον επανεκλεγεί, να δημοπρατήσει έστω ένα έργο στο 2022. Γιατί δεν φτάνει ότι ήταν πολύ μεγάλη η αδράνειά του μέχρι τώρα, είναι πολύ χειρότερη για την Κεντρική Μακεδονία η απουσία σχεδιασμού για την επόμενη περίοδο. Γι' αυτό και απευθύνω δημόσια αυτό το ερώτημα. Αν μπορεί να πει έστω ένα έργο σε οποιονδήποτε από τους 7 νομούς που θα μπορέσει να δημοπρατήσει έως το 2022, εφόσον επανεκλεγεί περιφερειάρχης. Δεν υπάρχουν απαντήσεις σε αυτά τα δύο ερωτήματα. Οι απαντήσεις δυστυχώς σε αυτά τα δύο ερωτήματα έρχονται από την πραγματικότητα. Και όπως είναι η πραγματικότητα και το επιβεβαιώνει η στατιστική υπηρεσία και η εθνική και η ευρωπαϊκή, η Κεντρική Μακεδονία είναι πρωταθλήτρια στην ανεργία στη χώρα μας. Η Κεντρική Μακεδονία είναι πρωταθλήτρια στη φτώχεια. Ο πιο φτωχός νομός της χώρας είναι ο νομός Σερών και βρίσκεται δυστυχώς στα όρια της Κεντρικής Μακεδονίας. Και το χειρότερο απ' όλα είναι ότι η Κεντρική Μακεδονία είναι πρωταθλήτρια στη φυγή νέων ανθρώπων, ιδιαίτερα επιστημόνων στο εξωτερικό. Αυτές λοιπόν οι πρωτιές είναι που απαντούν στα ερωτήματα που είπα στην αρχή. Για τα έργα που δεν έχει κάνει ο κύριος Τζιτζικώστας και για την απουσία σχεδιασμού για την επόμενη περίοδο. Και θα έλεγε κανείς ότι έστω και έτσι, παρά την αδράνεια του κυρίου Τζιτζικώστα, παρά την έλλειψη σχεδιασμού, τα πράγματα μπορούν να είναι και λίγο καλά. Δυστυχώς δεν είναι λίγο καλά, δεν είναι καν τελματωμένα. Η περιφέρειά μας πηγαίνει προς τα πίσω. Το μέσο κατακεφαλήν εισόδημα ενός πολίτη της Κεντρικής Μακεδονίας το 2010 τον τοποθετήσε 7ο μεταξύ των 13 περιφερειών της χώρας. Και τότε δεν ήταν καλά. Αλλά τώρα, στα τέλη του 2017, που είναι τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, είμαστε στην 9η θέση. Έχουμε πάει 2 θέσεις προς τα πίσω. Και το ερώτημα λοιπόν είναι, γιατί η Κεντρική Μακεδονία οπισθοδρομεί, τι φταίει, στην ίδια χώρα είμαστε με τις άλλες 12 περιφέρειες. Και αν σε αυτό συνυπολογίσει κανείς τα δικά μας συγκριτικά πλεονεκτήματα σε σχέση με τις άλλες περιφέρειες, το ερώτημα γίνεται πολύ σκληρό για τη διοίκηση του κυρίου Τζιτζικώστα και του κυρίου Ψωμιάδη προηγουμένως. Οι πρωτοπαραγωγικές πηγές της Κεντρικής Μακεδονίας, το ότι έχουμε τον πιο ανεπτυγμένο πρωτογενή τομέα στη χώρα, το 20% των αγροτικών προϊόντων παράγονται στην Κεντρική Μακεδονία, ότι έχουμε το καλύτερο επιστημονικό και ερευνητικό δυναμικό στη χώρα, ότι είμαστε η μεγαλύτερη σε έκταση περιφέρεια, η δεύτερη σε πληθυσμό, με σύνορα με 2 γειτονικές χώρες, με αεροδρόμιο, με λιμάνια, με σιδηροδρομικές και οδικές γραμμές διεθνούς εμβέλειας, με ενεργειακά δίκτυα, με φυσικές περιοχές ιδιαίτερου κάλους, με 1/3 των εκτάσεων της Κεντρικής Μακεδονίας ανήκουν σε προστατευόμενες ζώνες, με μνημεία ιστορικά, θρησκευτικά και πολιτισμικά παγκόσμιας αναφοράς, με ορεινούς όγκους που μπορούν να γίνουν πηγές και προελεύσεις τουριστικές, με θάλασσες. Όλο αυτό λοιπόν το πλούσιο δυναμικό, είτε σε επίπεδο φυσικών χαρισμάτων, είτε σε επίπεδο ανθρώπων, γιατί δεν αξιοποιείται? Δεν θα έπρεπε να ήμασταν τουλάχιστον δεύτεροι στη χώρα και εμείς από 7η πήγαμε 9η. Τι φταίει γι' αυτό? Φταίει η αδράνεια της διοίκησης Ψωμιάδη Τζιτζικώστα. Διότι όταν το μόνο που κάνουν είναι να βλέπουν πώς θα αξιοποιήσουν
με μια μικροκομματική λογική τους ελάχιστους χώρους που αξιοποιούν από το ΕΣΠΑ και δεν παίρνουν παραδείγματα από άλλες περιφέρειες που κάνουν σωστά τη δουλειά τους όπως η Κρήτη, το δικό μας το ΕΣΠΑ είναι 1.250 εκατομμύρια ευρώ περίπου του 14-20. Από αυτό έχει απορροφηθεί το 29% με στοιχεία που είναι ανεκτημένα στην ίδια της ιστοσελίδα της περιφέρειας. Και στους κλάδους που έχουν να κάνουν με την καινοτομία, τις νέες τεχνολογίες και την επιχειρηματικότητα, η απορρόφηση είναι στο 0%. Το 29% προκύπτει κυρίως από την απορρόφηση χρημάτων για τα οποία η περιφέρεια δεν κάνει κανένα σχεδιασμό, απλώς τα διανέμει. Είναι κυρίως χρήματα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Βοήθειας που η περιφέρεια τα παίρνει από την Ευρώπη και τα δίνει σε δήμους, σε εθελοντικές οργανώσεις, στην Εκκλησία που κάνουν το κοινωνικό έργο. Δεν απαιτείται κανένα σχεδιασμό από την περιφέρεια, αλλά αυτό εμφανίζεται ως απορροφητικότητα χρημάτων του ΕΣΠΑ από την περιφέρεια. Κύριο Τζίζη Κώστας, ένα ποσό χρημάτων που θα μπορούσε να αξιοποιήσει για να προχωρήσει τα έργα ανάπτυξης που έχει ανάγκη η Κεντρική Μακεδονία, το παρέχει δωρεάν στην κυβέρνηση. Χρηματοδοτεί εκείνος με χρήματα της περιφέρειας του περιφερειακού προγράμματος το μετρό και τους κόμβους της περιφερειακής Θεσσαλονίκης, ενώ στην Αττική αυτά τα έργα χρηματοδοτήθηκαν από εθνικούς πόρους. Στερεί επομένως από την περιφέρειά μας χρήματα και εξυπηρετεί πολιτικά τον κύριο Τσίπρα να εμφανίζει δημοσιονομικά υπερπλεονάσματα και να τα διανέμει εξαγοράζοντας ψήφους. Κύριος Τζιζικώστας είναι στην ουσία ο κυβερνητικός υποψήφιος στην Κεντρική Μακεδονία. Δεν είναι ο κύριος Γιαννούδης. Κύριος Τζιζικώστας το 2018 αλληλοσυχαίρονταν με τον κύριο Χαρίτση ότι είναι ο καλύτερος περιφερειάρχης και ο καλύτερος υπουργός. Ο κύριος Τζιζικώστας το 2014 ήταν ο επίσημος περιφερειάρχης υποψήφιος του κυρίου Καμένου. Η Νέα Δημοκρατία έχει στηρίξει τον κύριο Ιωαννίδη. Συνεπώς, και σε αυτά τα πλαίσια μπορώ να πω ότι ο κύριος Τζιζικώστας είναι στην ουσία ο κυβερνητικός υποψήφιος, γιατί ο κύριος Τσίπρας, πέρα από έκτακτες επιχορηγήσεις που έχει κάνει μόνο σε αυτόν για διάφορα μικροέργα προεκλογικών σκοπιμοτήτων και στην κυρία Δούρου, τους έχει δώσει και άλλη μια τεράστια πολιτική δυνατότητα μόνο σε αυτούς τους δύο. Σε δύο περιφέρειες σε όλη τη χώρα η κυβέρνηση άλλαξε την νομοθεσία και για να προχωρήσουν οι δήμοι έργα ολοκληρωμένων χωρικών αναπλάσεων απαιτείται η έγκριση από την περιφέρεια. Και θα περίμενε κανείς ότι ίσως αυτές να ήταν παραμεθόριες περιφέρειες που οι δήμοι είναι μικροί και δεν έχουν τις τεχνικές υπηρεσίες που απαιτούνται για να προχωρήσουν σε αυτά τα έργα. Δεν είναι όμως αυτές οι περιφέρειες. Είναι η Αττική και μπορεί να καταλάβει κανείς εκεί την πολιτική σκοπιμότητα για την οποία έδωσε αυτή την πολιτική εξουσία στην κυρία Δούρου. Και είναι και η Κεντρική Μακεδονία. Γιατί λοιπόν ο κύριος Τσίπρας έδωσε στον κύριο Τζιζικώστα αυτή την πολιτική δύναμη και γιατί δεν είχε ανακοινώσει ο κύριος Τσίπρας υποψήφιο περιφερειάρχη μέχρι την προσχηματική αποχώρηση Καμένου από την κυβέρνηση και τον ανακοίνωσε μετά και γιατί ο κύριος Τσίπρας στην παρουσίαση του δικού του επίσημου υποψηφίου στο Βελίδιο στη Θεσσαλονίκη πριν από 1,5 μήνα δεν είπε ούτε μια κουβέντα κριτικής απέναντι στον κύριο Τζιτζικώστα. Γι' αυτό και λέω ότι στην ουσία ο κυβερνητικός υποψήφιος είναι ο κύριος Τζιτζικώστας, τον οποίο επένεσε προσφάτως και η κυρία Νοτοπούλου σε δηλώσεις της στη Θεσσαλονίκη. Απέναντι λοιπόν σε αυτή την αδράνεια, απέναντι σε αυτή την έλλειψη πολιτικού σχεδιασμού που οδηγεί την περιφέρεια μας προς τα πίσω, πρέπει να αλλάξουμε καταρχάς νοοτροπία. Και νοοτροπία σημαίνει πρέπει να αλλάξει ο τρόπος που διοικείται η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Από τον Οκτώβριο μέχρι τώρα που ξεκίνησε η προσπάθειά μας, όσους και αν συνάντησα απλούς πολίτες, είτε εκπροσώπους φορέων, παραγωγικών, επιστημονικών, συνεταιριστικών, ενώσεων, ουδής είχε πλήρη γνώση, οι περισσότεροι είχαν πλήρη άγνοια για το τι μπορεί να κάνει και ποιες είναι οι αρμοδιότητες της περιφέρειας. Ουδής είχε κληθεί ποτέ να συμμετάσχει σε έναν ουσιαστικό σχεδιασμό για το πώς θα μπορούν να αξιοποιηθούν τα χρήματα. Ουδής είχε ποτέ κληθεί να συμμετάσχει σε μια συζήτηση για το πώς μπορούν να αντληθούν πηγές
χρηματοδότησης πέραν από το ΕΣΠΑ. Εμείς αρκούμαστε στο ΕΣΠΑ και αυτό κολογούν. Η περιφέρεια της Κρήτης πέρα από το δικό της ΕΣΠΑ, από άλλα ευρωπαϊκά εργαλεία χρηματοδοτήσεων, τα τελευταία χρόνια έχει εξασφαλίσει άλλα 8 δισεκατομμύρια ευρώ. Και υπάρχουν και άλλες πηγές άντλησης χρημάτων, εάν κάνεις τις κατάλληλες αναπτυξιακές κινήσεις, μέσα από συμπράξεις, συνεργασίες, στον τουρισμό, στην αγροδιατροφή, στην έρευνα, στην καινοτομία, στα ενεργειακά και στα μεταφορικά και οδικά δίκτυα που αναπτύσσονται γύρω από αυτά παράλληλες εργασίες. Είναι πάρα πολλά που μπορεί να κάνει η περιφέρεια για να αυξήσει τα έσοδα και άρα να βελτιώσει την ανάπτυξη της περιοχής και επομένως να μειώσει την ανεργία και να αρχίσουν τα παιδιά μας που φύγαν στο εξωτερικό να έρχονται προς τα πίσω. Όταν όμως το μυαλό του επικεφαλής, είτε ο κύριος Τσομιάδης είτε ο κύριος Τζιζικώστας, είναι στην κεντρική πολιτική σκηνή και βλέπουν τη θέση του Περιφερειάρχη ως προθάλαμο για τη θέση του Αρχηγού της Νέας Δημοκρατίας, προφανώς ο σχεδιασμός δεν έχει βάθος, δεν έχει ιεράρχηση, δεν έχει αποτελέσματα. Εμείς λοιπόν καλούμε τους πολίτες να σκεφτούν διαφορετικά και να ψηφίσουν κρίνοντας για το μέλλον το δικό τους και των παιδιών τους. Αν είναι ικανοποιημένοι από αυτή την κατάσταση, αν είναι ικανοποιημένοι από αυτά τα αποτελέσματα, αν είναι ικανοποιημένοι από την πλήρη απουσία ενημέρωσης από την περιφέρεια για το τι μπορούν και πρέπει να κάνουν, ας ξανακάνουν την ίδια επιλογή. Εμείς απευθυνόμαστε στους πολίτες που είναι ενεργοί, που θέλουν να ψηφίζουν αφού σκεφτούν και όχι αφού δουν επικοινωνιακού τύπου διαφημίσεις πολιτικών στην τηλεόραση. Και τους καλούμε να αξιολογήσουν και τις θέσεις μας και τα δίθεν πεπραγμένα της διοίκησης της Τζιζικώστα και τα πρόσωπα που στελεχώνουν τους συνδυασμούς. Αποφύγαμε, όπως ο διάολος στο λιβάνι, να βάλουμε πρόσωπα του λεγόμενου lifestyle στους συνδυασμούς μας. Θέλουμε και ευτυχώς το καταφέραμε μέσα από μια μεγάλη πλειοψηφία ανθρώπων που ήθελαν να συμμετάσχουν σε αυτή την προσπάθεια να είναι άνθρωποι που έχουν δημιουργήσει ο καθένας εκεί που ασχολήθηκε, είτε επαγγελματικά, είτε κοινωνικά, είτε αυτοδιοικητικά. Άνθρωποι που μπορεί να μην είναι ευρύτερα γνωστοί, αλλά όπου τους ξέρουν έχουν να πούν τα καλύτερα λόγια για αυτούς. Αυτό λοιπόν είναι το δικό μας ψηφοδέλτιο και είμαι περήφανος γι' αυτό και αυτό είναι το δικό μας ψηφοδέλτιο και στην Περιφερειακή Ενότητα Κιλκής, για το οποίο επίσης είμαι υπερήφανος. Να σας παρουσιάσω λοιπόν, αν και τους ξέρετε, φαντάζομαι τους 5 υποψηφίους. Ξεκινώντας από αριστερά προς τα δεξιά, η κυρία Σούλα Παπαδοπούλου με αυτοδιοικητική εμπειρία μεγάλη, ο Θόδωρος Ογουλτίδης, γιατρός ορθοπαιδικός, τον γνώρισα στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου που εργάζομαι και εγώ ως ειδικευόμενο και τώρα έχετε την τύχη να είναι γιατρός στο Κιλκής, η κυρία Σοφία Καραγιαννάκη, επίσης με μεγάλη αυτοδιοικητική εμπειρία, γεωλόγος, ο Στέλιος ο Ιασονίδης πυροσβέστης, άνθρωπος με μεγάλη δραστηριότητα στην αυτοδιοίκηση, στον αθλητισμό και στον πολιτισμό, και ο Δημήτρης ο Βαφιάδης, ο γνωστός σε όλους πολυβόλος, αγρότης επαγγελματίας, το πρότυπο του αγρότη που θέλουμε να έχουμε στην κεντρική Μακεδονία συνολικά. Είναι ένα ψηφοδέλτιο που καλύπτει γεωγραφικά το σύνολο του νομού Κιλκής, επαγγελματικά, κοινωνικά και ηλικιακά όλους τους χώρους και νομίζω ότι και οι 5 θα δώσουν στις 20 μέρες που απομένουν τη μάχη των ιδεών, των προγραμμάτων και των θέσεων και το αποτέλεσμα θα είναι αναπάντεχα θετικό για όσους πιστεύουν ότι τα πράγματα είναι δεδομένα. Τίποτε δεν είναι δεδομένο, τα πράγματα θα αλλάξουν και στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.